Χριστού. Αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 579. Είναι ο ψαλμός Ρο Λαμ Ταΐτα, ψαλμός 138, από τη σελίδα 579. Σελίδα λοιπόν 579, ψαλμός Ρο Λαμ Ταΐτα. Θέλω σε δοξολογήσει εν όλη καρδία μου. Θέλω ψαλμωδήσει σε έμπροσθεν των Θεών. Θέλω προσκυνήσει προς τον ναόν των Άγιών σου. Και θέλω δοξολογήσει το όνομά σου δια το έλεος σου και δια την αλήθεια σου, διότι εμεγάλυνας τον λόγο σου υπερπάσαν την φήμη σου. Καθήν ημέραν έκραξα, μου εισήκουσας. Με ενίσχυσας με δύναμη εν την ψυχή μου. Θέλω σε δοξολογήσει, Κύριε, πάντες η βασιλής της γης, όταν ακούσω εσύ τους λόγους του στόματός σου. Και θέλω σε ψάλλει εν τεσοδείς του Κυρίου, ότι μεγάλη δόξα του Κυρίου, ότι ο Κύριος είναι υψηλός και επιβλέπει το επί των ταπεινών, τον δε υψηλόφρονα γινός και μακρόθεν. Εάν περιπατήσω εν μέσω στενοχωρίας, θέλεις με ζωοποιήσει, θέλεις εκτείνει την χείραν σου κατά τη οργή των εχθρών μου, και η δεξιά σου θέλει με σώσει. Ο Κύριος θέλει εκτελέσει τα περί εμού. Κύριε, το έλεος σου μένει στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μην παραβλέψεις. Αμήν. Ο Δαβίδ σε μία στιγμή απεριόριστης ευγνωμοσύνης προς το Θεό για όλα όσα έκανε και κάνει σε Αυτόν, ανοίγει ο Θεός την καρδιά του, ανοίγει αυτός την καρδιά του ενώπιον του Θεού για να δοξολογήσει μόνο το Κύριο, και έχει πολλούς λόγους. Γι' αυτό φωνάζει ότι επειδή μεγάλυνες το λόγο σου υπερπάσαν την φήμη σου, διότι την ημέρα που έκραξα, την ημέρα της ανάγκης μου, την ημέρα της δυσκολίας μου, την ημέρα της δοκιμασίας μου, την ημέρα της θλίψης μου και της απελπισίας μου, εκρατεώθην εν Κύριο και δεν έψαξα να βρω βοήθεια από ανθρώπους, δεν εξεζήτησα χέρι ανθρώπινο να μου συμπαρασταθεί, αλλά έκραξα προς Σε, σύμφωνα με το λόγο σου που είναι γεγραμμένο, κράξε στον Κύριο, στον Κύριο κράξε, και αυτός θα σου αποκαλύψει μυστήρια μεγάλα. Είναι μεγάλη δουλειά, αδελφοί αγαπητοί, να ξέρουμε ότι όταν κράζουμε, όταν προσευχόμαστε, όταν πλησιάζουμε το Θεό, όχι μας ακούει μόνο, αλλά και είναι δυνατός να κάνει υπερπάντα όσα νοούμε ή ζητούμε, αλλά όπως θα δούμε σήμερα, κατά την δύναμη την ενεργουμένη μέσα μας. Υπάρχει λοιπόν δύναμης μεγάλη που ενεργείται μέσα μας και δύναμης μικρή. Κατά τη δύναμη, τη μεγάλη ή τη μικρή, την καμία ή την τέλεια που ενεργείται μέσα μας, ο Θεός κάνει υπέρ πάντα όσα εμείς νοούμε ή ζητούμε. Ο Δαβίδ λοιπόν είναι ευγνώμων στο Θεό, γιατί όταν έκραξε στην αδυναμία του στον Κύριο, τον άκουσε, του έδωσε ισχύ και δύναμη στην ψυχή του για να αντέξει. Και έτσι εργάζεται ο Θεός. Ο Θεός δεν εργάζεται με το να λύνει κάθε πρόβλημα που φέρνουμε σε Αυτόν, αν και το κάνει. Το πρώτο όμως, η πρώτη ενέργεια που κάνει ο Θεός είναι μας δίνει ισχύ και δύναμη να αντέξουμε, να μην αποκάμουμε, να συνεχίσουμε, για να πάρουμε όλες τις υποσχέσεις του Θεού, και επιμένω, όπως θα δούμε, κατά την δύναμη του Θεού την ενεργουμένη, κατά την οποία ο Θεός κάνει υπερπάντα περισσότερα από όσα εμείς ζητούμε ή νοούμε. Ο Δαβίδ λοιπόν είναι ευγνώμων στο Θεό, γιατί έκραξε, ο Θεός τον άκουσε και εμεγάλυνε το λόγο του ο Θεός, περισσότερο από τη φήμη του δηλαδή. Όλοι ξέρουν, ο Θεός έχει ανακηρύξει και οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός είναι παντοδύναμος, πάνσοφος, είναι κτήρμων,
Είναι ελεήμων, είναι μακρόθυμος, είναι συγχωρητικός. Είναι ένας Θεός που αγαπάει τον αμαρτωλό και αποκαλύπτεται παντοδύναμος στον αδύνατο. Και ο Δαβίδ λέει, όλα αυτά τα ήξερα, αλλά όταν έκραξα, εκείνο το οποίο είδα και μ' άφησε έκπληκτο είναι τη δύναμη του λόγου σου. Πόσο δυνατός είναι ο λόγος σου. Πόση δύναμη έχει ο λόγος σου. Και μην ξεχνάμε, αδερφοί, ποτέ, ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι η δύναμη του Θεού. Ο Δαβίδ προφητικά δια Πνεύματος Αγίου λέει ακριβώς αυτό το οποίο μας αποκαλύπτει ο Απόστολος Παύλος, ότι ο λόγος του Θεού μεγαλύνεται στη ζωή του ανθρώπου, πρώτον δια της πίστεως του ανθρώπου, γιατί σώζει τους πιστεύοντας, και δεύτερον διότι ο Θεός με το λόγο του αποκαλύπτει στον άνθρωπο τη δικαιοσύνη του, δηλαδή τι πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει, πού πρέπει να είναι και πού δεν πρέπει, πώς πρέπει να είναι και πώς δεν πρέπει. Αποκαλύπτει ο λόγος του Θεού τη δικαιοσύνη του, ώστε ο άνθρωπος από εκεί και ύστερα, εφόσον το Ευαγγέλιο του Χριστού αποκαλυφθεί στον άνθρωπο και αποκαλύψει στον άνθρωπο τη δικαιοσύνη του Θεού, δηλαδή το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, ο άνθρωπος πια ζει έναν ιδιαίτερο δρόμο, ένα δρόμο ευλογίας, δόξης, καθώς περπατάει από πίστη σε πίστη στο Λόγο του Θεού, από δόξα σε δόξα στην παρουσία του Θεού και απολαμβάνει το έλεος και την αλήθεια του Θεού, όπως ο Δαβίδ. Γι' αυτό εκ πείρας, τα έχει ζήσει δηλαδή αυτά ο Δαβίδ, γι' αυτό και δοξάζει το Θεό. Δεν το δοξάζει χωρίς λόγο. Δεν μπορεί κανείς να δοξάσει το Θεό εάν δεν έχει αποκαλυφθεί ο Θεός στη ζωή του ένδοξος. Δεν μπορεί η δοξολογία να είναι θεωρητική, γιατί θα σβήσει. Η δοξολογία είναι εμπειρική και αυξάνει. Θα σε δοξολογήσω με όλη μου την καρδιά. Θα υμνώ μπροστά σου, θα υμνώ το όνομά σου μπροστά σε όλους τους ισχυρούς και τους αλλότριους θεούς. Το όνομά σου θα υμνώ. Θα προσκυνώ και θα ταπεινώνουμε και θα δοξάζω τον ναό, το υποπόδιο των ποδών σου. Και ιδιαίτερα θα δοξολογώ το όνομά σου. Γιατί? Γιατί μου αποκάλυψες το έλεος σου. Ενώ δεν άξιζα, ενώ είμαι άθλιος και ουτιδανός, ασήμαντος και μικρός, ενώ δεν άξιζα, εσύ με ελέησες και μεγάλυνες το λόγο σου στη ζωή μου. Και ενώ δεν ήξερα, δεν γνώριζα τι πρέπει να κάνω, εσύ μου αποκάλυψες την αλήθεια σου, το θέλημά σου, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Και έτσι, επειδή το έλεος σου ήλθε στη ζωή μου και γνώρισα το θέλημά σου μέσα από το λόγο σου, γι' αυτό όταν έκραξα με άκουσες, μου δώσες ισχύ, μου δώσες δύναμη στην ψυχή μου για να μπορώ να συνεχίζω την πορεία αυτή που οδηγεί στην αιώνια ζωή, στη Βασιλεία των Ουρανών, στη δόξα σου. Αγαπημένα μου αδέλφια, το σημαντικό δεν είναι να απαντάει ο Θεός λύνοντάς μας τα προβλήματα. Το σημαντικό είναι να απαντάει ο Θεός την προσευχή μας, δίνοντάς μας ισχύ και δύναμη στην ψυχή μας, να μπορούμε να συνεχίζουμε. Γιατί πολύ εύκολα μπορεί ο άνθρωπος να αποκάμει, να σταματήσει και να γυρίσει και πίσω. Μόνο ο Θεός, όταν όμως κράζεις σε Αυτόν, κράζεις, όχι μια προσευχούλα, παίρνεις το ταμείο σου, πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο και με όλη τη δύναμη της ψυχής σου,
εξητάς, δοξάζεις και περιμένεις από τον Κύριο να σε επισκεφθεί. Να κάνει τι, να σου δώσει ισχύ, να σου δώσει δύναμη, να μπορείς να συνεχίζεις για να ζήσεις τις με τα πάσης βεβαιότητος αγαθές βουλές που έχει ετοιμασμένες για τον κάθε έναν. Το μυστικό είναι να συνεχίσουμε. Αλλά πώς να συνεχίσουμε? Όχι με τη λογική μας, όχι με τη γνώμη μας, όχι με την αρέσκειά μας, ούτε με τη θέλησή μας, αλλά με το έλεος του Κυρίου και με την αλήθεια του Κυρίου. Γι' αυτό με τα πάσης βεβαιότητας ο Δαβίδ λέει: «Θα σε δοξολογήσουν, Κύριε, όλοι οι βασιλείς της γης, όταν ακούσουν τους λόγους του στόματός σου», όταν καταλάβουν τη δύναμη του λόγου σου, γιατί ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο εκ του στόματος του Θεού. Όταν θα συνειδητοποιήσουν οι άνθρωποι τη δύναμη των λόγων σου που εξέρχονται εκ του στόματός σου, όχι μία θεολογία νεκρή, αλλά μία πίστη ζωντανή, ενεργής προς το Ευαγγέλιο του Χριστού, ώστε να ενεργείται το Ευαγγέλιο του Χριστού στη ζωή μας, τότε όλοι οι βασιλείς, όλοι οι σπουδαίοι και οι μεγάλοι θα σε δοξολογήσουν και θα ψέλνουν στο δρόμο προς εσένα, καθώς έρχονται προς εσένα, θα ψέλνουν και θα δοξάζουν τη δόξα σου. Και τώρα, αδερφοί αγαπητοί, ο Δαβίδ μας φανερώνει αυτό που κατάλαβε, ένα πολύ μεγάλο μυστικό. Ένα πολύ μεγάλο μυστικό στην προσωπική μας ζωή. Και το κατάλαβε όταν γνώρισε το έλεος του Κυρίου και την αλήθεια του Κυρίου. Και όταν γνώρισε, ξαναλέω, εκ πείρας, όχι με θεωρίες, εκ προσωπικής πείρας, και πού γνώρισε το έλεος και την αλήθεια του Κυρίου, πού εμεγαλύνθη ο λόγος του Θεού, στην προσευχή του όταν έκραζε στο Θεό. Δοκίμασε να προσευχηθείς με κραυγή, να δεις τη διαφορά. Όμως αυτό που κατάλαβε είναι πιο σημαντικό από αυτό που έζησε. Τι κατάλαβε? Ο Κύριος είναι υψηλός, είναι ο υψίστος, ο υπέρτατος, κατοικών την αιωνιότητα, είναι ο παντοδύναμος, όμως επιβλέπει στον ταπεινό άνθρωπο. Στον ταπεινό δίνει χάρη. Επαναλαμβάνω αυτό που λέει ο Δαβίδ, ο λόγος του Θεού, ότι ο Θεός είναι ο υψίστος, ο υπέρτατος, ο παντοδύναμος, ο ον, ο ίν και ο ερχόμενος. Τίποτα δεν είναι πάνω από Αυτόν, όλα εξαρτώνται από Αυτόν. Τα πάντα είναι στα χέρια Του. Τα πάντα ανήκουν σε Αυτόν και τα πάντα Αυτός ενεργεί. Αυτός λοιπόν ο ένας, ο παντοδύναμος Θεός, επιβλέπει με ευμένεια στον ταπεινό άνθρωπο. Αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζει, γνωρίζει πολύ καλά τον υπερήφανο και τον υψηλόφρονα στον οποίο αντιτάσσεται. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, είναι το μυστικό του Δαβίδ. Εγώ έμαθα, λέει ο Δαβίδ, ο λόγος του Θεού μας διδάσκει αυτό που λέει ο Δαβίδ, να ταπεινώνεσαι όλο και περισσότερο μπροστά στους εχθρούς σου. Όχι μια φορά, όλο και περισσότερο. Ταπεινός και ακόμη πιο ταπεινός. Ακόμη πιο ταπεινός και ακόμη πιο ταπεινός. Και όσο εσύ ταπεινώνεσαι, δύο θα συμβούνε. Ή θα υψώνεται ο εχθρός σου και θα υπερηφανεύεται, και τότε θα αποκαλυφθεί η κρατεά χείρα του Κυρίου υπέρ εσού προς ευλογία και κατά των εχθρών σου προς κατάρα. Όταν εσύ ταπεινώνεσαι, πρώτη περίπτωση είναι ο εχθρός σου να υψώνεται.
Όταν εσύ δεν ταπεινώνεσαι, τότε και ο εχθρός σου δεν υψώνεται. Είναι πολύ σημαντικό να μεγαλώνει το περιθώριο της ταπείνωσής σου με την ύψωση του εχθρού σου, όποιος και να είναι ο εχθρός σου. Μέσα στον κόσμο, μέσα στην εκκλησία, μέσα στην οικογένεια. Δεξιά σου και αριστερά σου. Όποιος και να είναι ο ενάντιός σου. Μάθε να ταπεινώνεσαι όλο και περισσότερο, όλο και πιο χαμηλά, όλο και πιο χαμηλά, γνωρίζοντας ότι αυτό κάνει τον εχθρό σου στην πρώτη περίπτωση να υψώνεται, να θεωρεί ότι είναι σπουδαίος όλο και περισσότερο. Με αποτέλεσμα θα εκτείνει ο Θεός την κρατεά του χείρα, τον εξυπλωμένο του βραχίωνα, κατά της οργής των υπερυψωμένων εχθρών σου, και ταυτόχρονα θα εκτείνει την κρατεά του χείρα υπέρ εσού που ταπεινώνεσαι για να σε σώζει. Θέλεις να ενεργεί ο Θεός και να σε σώζει? Η πρώτη αποκάλυψη του Δαβίδ είναι ότι η πρώτη ενέργεια του Θεού σε μένα ήταν όταν έκραξα στη θλίψη μου, ήρθε μου δώσε ισχύ και δύναμη στην ψυχή μου για να μπορώ να συνεχίζω. Όταν όμως κατάλαβα ότι η αγαθή και καλή συνέχεια, ο θρίαμβος του χριστιανού εξαρτάται από την ταπείνωσή μου, από την ταπείνωση του χριστιανού, δηλαδή όσο πιο πολύ ταπεινώνουμε, τόσο η κρατεά χείρ του Κυρίου, η παντοδύναμη, ο εξαπλωμένος βραχίωνας του Θεού θα αποκαλυφθεί εν δυνάμει στη ζωή σου για να σε σώσει. Τότε θα σε σώσει. Στην αρχή θα σου δώσει ισχύ και δύναμη. Όταν ταπεινωθείς, τα κάνει σωτηρία. Ποια σωτηρία? Τη δική του. Υπάρχει και άλλη πιθανότητα. Όσο πιο πολύ ταπεινώνεσαι εσύ και βρίσκεις χάρη από το Θεό, να κάνει ο Θεός την καρδιά του εχθρού σου μαλακή, να βρίσκεις χάρη και ενώπιον των εχθρών σου. Ταπεινώνεσαι εσύ και βρίσκεις χάρη και ενώπιον των εχθρών σου. Και τι κάνει ο Θεός? Εσένα σε ευλογεί, αλλά και τον εχθρό σου τον ευλογεί. Και σας κάνει ένα. Ή αυτό το δρόμο θα ακολουθήσει ο εχθρός ή τον άλλον. Εάν εσύ ακολουθήσεις ένα δρόμο. Ταπεινός, πιο ταπεινός, ταπεινός, πιο ταπεινός. Τι θα πει ταπεινός, ποιος θα ταπεινός? Αντιστέκεται. Σου μιλάει κάποιος σκληρά. Σου μιλάει με ασέβεια, με αγένεια. Εσύ ταπεινός. Ή θα τον σώσει ο Θεός ή θα έρθει εναντίον του ο Θεός. Εσύ ταπεινός. Όμως όχι με λόγια, ούτε με μορφή ταπεινοφροσύνης. Μάθετε απ' εμού, λέει ο Χριστός, ότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδιά. Με ταπείνωση αληθινή που συνοδεύεται πάντοτε από την πραότητα. Μα τσακώνεσαι, δεν είσαι ταπεινός. Αν εγείρεται η καρδιά σου και διεκδικείς και διαμαρτύρεσαι, δεν είσαι ταπεινός. Μπορεί να νομίζεις, αλλά σίγουρα δεν είσαι. Δεν πάει μόνη της η ταπείνωση. Συντροφεύεται πάντοτε από την πραότητα. Ο Δαβίδ λοιπόν, με τα πάση βεβαιότητος, ξέρει ότι αν περπατήσω με ταπεινό πνεύμα, με συντετριμένη καρδιά ενώπιόν σου, θα με ζωοποιήσεις. Θα εκτείνεις τη χείρα σου για να με σώσεις. Και αν ο εχθρός μου στην ταπείνωσή μου υψωθεί, θα εκτείνεις τη χείρα σου εναντίον της οργής του εχθρού μου. Ο Θεός λοιπόν είναι αυτός που κάνει εκδίκηση αλλά και χάρη. Η σε μέ ανήκει η εκδίκηση, φωνάζει, όχι σε σένα. Ο Θεός θα είναι αυτός που θα κάνει εκδίκηση, αλλά αν ο εχθρός σου μετανοήσει με πολύ χαρά, ο Θεός θα κάνει χάρη. Και τότε ο Δαβίδ ξέρει ένα, τώρα μάλλον, ύστερα από όλα αυτά, ο Δαβίδ ξέρει ένα μεγάλο μυστικό.
με τα πάσης βεβαιότητας ο Κύριος θα εκτελέσει τώρα τα περί εμού. Έχει καλές βουλές. Έχει καλά σχέδια για μένα το Δαβίδ, για σένα τον αδελφό, την αδελφή. Αλλά τότε θα εκτελέσει τα πάντα. Μόνο αυτός. Τα προδιαγεγραμμένα, προσχεδιασμένα, τις αγαθές βουλές του τότε. Πότε? Όταν θα τακτοποιηθείς εσύ ενώπιον του και θα τακτοποιήσει τους εχθρούς σου ο Θεός, ώστε να μην υπάρχει αντίσταση. Δηλαδή θα είσαι ελεύθερος από το διάβολο και σατανά, γιατί ο Χριστός θα σε ελευθερώσει. Δεν θα έχει καμία εξουσία πια ο διάβολος να σε πειράζει, ούτε με τα παιδιά του, ούτε με τα βέλη του απεπειρωμένα. Γιατί? Γιατί εσύ ταπεινώνοντας τον εαυτό σου έως εδάφος, θα βρίσκεις χάρη ενώπιον του Θεού και θα απλώνει το κρατεό του χέρι, το παντοδύναμο χέρι, τη χερούκλα του, για να σε ζωοποιεί και να σε σώζει. Όχι μόνο να σε σώζει, αλλά και να σε ζωοποιεί. Όχι μόνο να σε ζωοποιεί, αλλά και να σε σώζει. Και θα κάνει αυτό που εσύ έχεις προκαλέσει στον εχθρό σου. Ή θα τον κρίνει, θα τον κατακρίνει και θα τον καταδικάσει, ή θα τον ελεήσει, θα το αποκαλύψει την αλήθεια και σε αυτόν, θα το αποκαλύψει το θέλημά του και θα τον ευλογήσει. Ο Θεός το δεύτερο θέλει, να ευλογήσει. Και εμείς θέλουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Γι' αυτό τι μας λέει ο Χριστός? Να αγαπάς τους εχθρούς σου. Να ευλογήσεις αυτούς που σε καταρρώνται. Να ευεργετείς αυτούς που σε κακοποιούν. Να προσεύχεσαι για όλους αυτούς. Γιατί? Γιατί τότε αποδεικνύεται ενώπιον του Θεού η ταπείνωσή σου συνεχόμενη. Δεν αγριεύεις όταν αγριεύει. Δεν θυμώνεις όταν θυμώνει. Δεν διαμαρτύρεσαι όταν σε κακολογεί. Δεν αγανακτείς όταν σε κακοποιεί. Αντιθέτως τι? Ταπεινώνεσαι. Και ακόμη περισσότερο ταπεινώνεσαι. Και όσο πιο πολύ ταπεινώνεσαι, τόσο ο Θεός πιο πολύ αποκαλύπτει τη χερούκλα του. Πρώτον για να σε ζωοποιήσει, ύστερον να σε σώσει και ύστερα να ενεργήσει κατά το θέλημά του στον εχθρό σου, σύμφωνα με τις αποφάσεις του. Και εμείς αυτές τις καταστάσεις λέμε πάντοτε αμήν. Υπάρχει ο Φαραώ του Ιωσήφ, αλλά υπάρχει και ο Φαραώ του Μωυσή. Υπάρχει. Υπάρχει ο Φαραώ του Ιωσήφ, που Ιωσήφ βρήκε χάρη στον οφθαλμούς του και ήταν ευλογημένος από το Θεό και τον χρησιμοποίησε ο Θεός για το έργο του. Υπάρχει και ο Φαραώ του Μωυσή, που τον ξεσήκωνε ο Θεός, τον αγρίευε ο Θεός, για να φανερωθεί μέσα από αυτόν η δύναμη και η δόξα του Θεού. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις, αυτό το οποίο είδε ο Θεός και στο Μωυσή και στον Ιωσήφ είναι την κατεξακολούθηση ταπεινή συμπεριφορά του. Αδερφοί αγαπητοί, είναι μεγαλείο το να κατανοούμε τι μπορεί να γίνει στη ζωή μας όταν υπάρχει ταπείνωσης κατ' εξακολούθηση. Ταπείνωσης μπροστά στη γυναίκα μου. Ταπείνωσης μπροστά στα παιδιά μου. Ταπείνωσης μπροστά στους αδελφούς μου. Ταπείνωσης μπροστά στους γειτονές μου. Και όχι απλώς ταπείνωση, κατ' εξακολούθηση, όλο και περισσότερο. Ζήτα συγγνώμη, μη φοβάσαι. Δεν θα σου γίνει κακό. Πες λάθος έκανα, πες δεν κατάλαβα, πες αν έκανα κάτι δεν το κατάλαβα. Εάν θέλεις όχι μόνο να σου δίνει ισχύ και δύναμη ο Θεός στην ψυχή σου για να συνεχίζεις και για να αντέχεις, αλλά το σημαντικότερο να σε ζωοποιεί, να σε σώζει και να πραγματοποιούνται στη ζωή σου όλες οι αγαθές βουλές του Θεού. Για να το καταλάβουμε, μία ερώτηση. Άραγε,
Μέχρι αυτή τη στιγμή στη ζωή μου έχουν εκπληρωθεί όλες οι αγαθές βουλές του Θεού που είχε προγραμματισμένες προκαταβολής κόσμου για μένα? Η απάντηση για μένα είναι όχι. Εις πολλά πτέω, Κύριε μου. Θέλεις, αλλά δεν σ' αφήνω. Θέλεις, θα θέλεις να κάνεις μεγαλεία στη ζωή μου. Και αυτό ισχύει για όλους μας. Θα θέλεις να κάνεις σπουδαία πράγματα στη ζωή μου. Αλλά δεν σ' αφήνω. Δεν σ' άφησα. Γιατί δεν είχα καταλάβει ότι το μυστικό δεν είναι να πράττω το θέλημά σου εν γέννη. Το μυστικό είναι να ταπεινώνουμε όλο και περισσότερο για να πράττεις εσύ, Θεέ μου, το θέλημά σου στη ζωή μου. Εγώ μόνο να ταπεινώνομαι ενώπιον όλων, ενώπιον πάντων, όλο και περισσότερο. Μου είπε κάτι, δόξα στον Θεό, Κύριος να σε ευλογήσει, θα διορθωθώ. Μου είπε κάτι άλλο, θα διορθωθώ. Πάω στο σπίτι μου, Κύριε, ελέησέ με. Βοήθησέ με, χάριζέ μου, που είναι σημαντικό, πνεύμα ταπεινού, καρδιάς τετριμένου να τρέμω στο λόγο σου. Βοήθα με, Κύριε. Βλέπεις ότι η καρδιά μου είναι απατελή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη και ξεσηκώνεται. Εσύ θέλεις όμως την καρδιά μου να ταπεινώνεται, όχι να ξεσηκώνεται. Βλέπεις ότι το πνεύμα μου είναι λαζονικό και φωνάζει. Εσύ όμως θέλεις ένα πνεύμα πράο και ησύχιο. Δώστο μου, Χριστέ μου. Δώστο μου. Κάνε χάρη και έλεος. Γιατί θέλω όλες τις αγαθές βουλές που έχεις πραγματοποιήσει για μένα, τουλάχιστον από εδώ και στο εξής, να τις ζήσω, να τις απολαύσω και να με ετοιμάσουν για μια ένδοξη είσοδο στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.